Τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου παρουσιάστηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο γραφείο του διοικητή Μαθαίου Δραμητινού. Παρά τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, η μονάδα εντατικής θεραπείας του Αχιλοπουλίου κατάφερε το 2015 να μειώσει εντυπωσιακά το ποσοστό των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, τον αριθμό των ημερών νοσηλείας των ασθενών, καθώς επίσης και το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης. Είχαμε μία πολύ σημαντική μείωση του ποσοστού. Πολύ σημαντική μείωση και του απόλυτου αριθμού των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων στη ΜΕΘ, της τάξης του 33%. Και αν το αναλύσουμε και το συγκρίνουμε σε σχέση με το ποσοστό των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ, γιατί το 2015 είχαμε αρκετά περισσότερους ασθενείς από ότι το 2014, η μείωση αυτή ξεπερνούσε και το 50%. Αυτό φυσικά μας χαροποίησε πάρα πολύ. Και εκείνο που επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αναλύσαμε ήταν ποια επίπτωση είχε η μείωση αυτή των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων στη μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών και στη φαρμακευτική δαπάνη. Και η μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας ήταν θεαματική. Από 20 μέρες που ήταν το 2014 πήγαμε στις 12 μέρες το 2015 και στις 11 μέρες το 2016, γιατί πλέον έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή και την ανάλυση των στοιχείων και του 2016. Μία δηλαδή πολύ σημαντική μείωση της τάξης του 47%. Και επίσης είχαμε μία μεγάλη μείωση της τάξης του 42% της φαρμακευτικής δαπάνης ανά ασθενή μεταξύ του 2014 και του 2015. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το 2016. Μετά και από αυτά τα επιτεύγματα, η μονάδα εντατικής του νοσοκομείου Βόλου, που σύμφωνα με τον διοικητή Μαθαίο Δραμητινό είναι το κόσμημα του Αχιλοπουλίου, ίσως να αποτελεί τη μοναδική ΜΕΘ της χώρας όπου παρέχονται τόσο υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα περιστέλλεται η σχετική δαπάνη. Μάλιστα, αυτό το διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία για την τοποθέτηση αντιμικροβιακού χαλκού. Μια παρέμβαση η οποία θα μειώσει ακόμη περισσότερο το ποσοστό των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Ξεκινάει η επιχάλκωση της ΜΕΘ. Για την επιχάλκωση θα μας μιλήσουν καλύτερα οι ειδικοί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η μοναδική ΜΕΘ στην Ελλάδα, εκτός από το Αττικό. Το Αττικό που είναι η μισή ΜΕΘ επιχάλκωση. Χωρίσαν σε ολόκληρη τη ΜΕΘ. Έτσι. Στο Αττικό και δεύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Έτσι. Η μονάδα νεογνών του Αγία Σοφία έτσι. Έχει. Μετά είμαστε εμείς. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν είναι ότι υπήρχε βούληση και μπήκε ο χαλκός. Είναι γιατί όλη αυτή η ιστορία βοηθάει πολύ καλύτερα το αποτέλεσμα, το πολύ καλό που είπα πριν. Έτσι. Και άλλο ένα πολύ σημαντικό, και να κλείσω εγώ να μην πω πολλά πράγματα, είναι ότι μέσα από τη ΜΕΘ και με την Επιτροπή Λοιμώξεων που κάνει εξαιρετική δουλειά στο νοσοκομείο αυτό, όπως προείπα, έχουν γίνει οι εργασίες οι οποίες έχουν βραβευτεί και στο συνέδριο του ΕΚΕΠΗ κάτω στην Αθήνα και στο συνέδριο του ΚΕΛΠΝΟ. Το μεγάλο πρόβλημα της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βόλου είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Σήμερα υπηρετούν 18 άτομα με αποτέλεσμα να λειτουργούν τα 6 από τα 8 κρεβάτια που διαθέτει η μονάδα εντατικής. Πάντως ανακοινώθηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσει και το 7ο κρεβάτι, καθώς η ΜΕΘ θα ενισχυθεί με προσωπικό. Ο προϊστάμενος της μονάδας από την πλευρά του επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης της μονάδας εντατικής με προσωπικό προκειμένου να διατηρηθούν τα προαναφερόμενα επιτεύγματα. Το νοσηλευτικό προσωπικό της ΜΕΘ με μεγάλη επιστημονική επάρκεια, με ήθος, με εργατικότητα και κυρίως ομαδικό πνεύμα, κάτι που επισήμανε και η Διευθύντρια, διότι αν δεν λειτουργούσαμε ως ομάδα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα. Σε συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό πετύχαμε την κατακόρυφη μείωση των ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων, την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και την μεγάλη μείωση των ημερών νοσηλείας. Ο στόχος των νοσηλευτών για την επόμενη περίοδο είναι να καταφέρουμε αυτά που κατακτήσαμε να τα συγκρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτό φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο εάν δεν ενισχυθούμε με νοσηλευτικό προσωπικό και στοιχειοδός με τις άλλες ειδικότητες.